Καλημερίζω τον βουλευτή Πασόκ, κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Δουβγεράκη, καλημέρα στους ακρότες σας. Διάβαζα ένα δελτίο τύπου το οποίο είχατε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφερόσασταν σε εκείνες τις ερωτήσεις, σε εκείνη την ερώτηση και στην απάντηση που πήρατε αναφορικά με την συντήρηση γεφυρών. Αναφερόταν ότι μέχρι σήμερα έχει γίνει η συντήρηση βόρειος αδικός άξονας σε τρεις γέφυρες. Αλλά από την άλλη διάβαζα αυτό που λέγατε εσείς από την δική σας την πλευρά, ότι ο υπουργός σας είπε, η υπουργός, δεν θυμάμαι ποιος σας το είπε, ότι ξέρετε, αυτή την ώρα βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης και σε μια διαδικασία να επικαιροποιήσει τις μελέτες μιας δεκαετίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά και να ελέγξουμε και τις άλλες γέφυρες. Κάθε 10 χρόνια, 15 χρόνια επικαιροποίηση μελετών, κάθε 20 χρόνια έτσι πάει η συντήρηση. Τι στην ευχή απάντηση είναι αυτή που δίνει το Υπουργείο? Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Δυστυχώς τα πράγματα βαίνουν με αυτόν τον τρόπο και ήταν εύλογη και η ανησυχία την οποία είχα εγώ να πω ότι αυτό προέκυψε από κάποιους κατοίκους που με κάποια ανησυχία, ας πούμε, περνούσαν από τη διεύθυνση και τις παρατηρούσαν, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με εμένα και έτσι ξεκίνησε να γίνεται το ερώτημα προς τον Υπουργό, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει και μία βάση. Πέρα λοιπόν από τρεις γέφυρες, όπως είπατε, τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου του ΒΟΑΚ, οι οποίες έχουν μία συντήρηση, όλες οι υπόλοιπες γέφυρες περιμένουν μία μελέτη συντήρησης και προφανώς τη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην περαιτέρω συντήρηση των γέφυρων αυτών, για να μπορεί ο κόσμος να περνάει και από κάτω αλλά και από τις ίδιες τις γέφυρες με επάρκεια και ασφάλεια. Τι θα πει επικαιροποίηση από μελετών δεκαετίας? Είναι αυτό που σας λέω. Αυτό ήταν και εύστοχη ερώτηση. Δηλαδή έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, ότι όντως εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν να συντηρηθούν οι γέφυρες στο νομό Ηρακλείου. Να πω ότι από ό,τι τουλάχιστον εγώ έκανα μετά μια έρευνα, γιατί σε έναν βαθμό παίρνεις κάποιες απαντήσεις από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, από εκεί και πέρα πρέπει να δεις και παρακάτω τι γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι η περιφέρεια έχει ζητήσει χρηματοδότηση από το Υπουργείο, διότι, να το πούμε έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, ναι μεν δεν έχει την ευθύνη για το ΒΟΑΚ η περιφέρεια, έχει εκχωρηθεί όμως η αρμοδιότητα της συντήρησης των γεφυρών και του ΒΟΑΚ στην περιφέρεια. Έχει υπάρξει λοιπόν μια μετάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών προς την περιφέρεια, χωρίς αντίστοιχα να υπάρχουν οι πόροι. Εξ όσων τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω, η περιφέρεια έχει κάνει έτοιμα με τρία έγγραφα μάλιστα προς το Υπουργείο, προκειμένου να πάρει τη χρηματοδότηση, να γίνει μελέτη και να προχωρήσει στη συντήρηση των γεφυρών. Όλο αυτό από ό,τι φαίνεται μέσα στην ελληνική γραφειοκρατία αποτελεί ένα κυκαιώνα, ο οποίος έχει μια καθυστέρηση 10 ετών. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια έγινε τελευταία συντήρηση γέφυρες και τώρα είμαστε σε μια αναμονή προκειμένου να εκταμιευθούν κάποια χρήματα, να γίνει μελέτη και έπειτα να γίνει και η συντήρηση. Σε ό,τι έχει να κάνει ωστόσο με χρηματοδότηση κομμάτων, σε ό,τι έχει να κάνει με προεκλογικές περιόδους, σε ό,τι έχει να κάνει με προγράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και να τρέχουν, εκεί δεν το συζητάμε. Φαίνεται ότι η χρόνη είναι τελείως διαφορετική. Είναι χρόνη ΔΤΕ για την εκταμείευση χρημάτων, αλλά όταν μιλάμε για έργα και κυρίως περιοχές, έργα τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, εκεί μπορούμε να περιμένουμε την επικαιροποίηση της μελέτης μετά από 10 χρόνια και γιατί όχι 15. Γιατί όχι? Ναι, είναι κάποιος να αγανακτεί ακριβώς αυτό που λέτε. Κρίμα. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι το εξής, ότι είναι ένα γενικότερο δηλαδή θέμα, όπου το κεντρικό κράτος και εμείς αξιώνουμε και εμείς απαιτούμε, γιατί είμαστε πιο κοντά στα προβλήματα, να αποκεντρώνει εξουσίες από τα υπουργεία προς τις περιφέρειες, προς την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Αυτές οι αρμοδιότητες όμως, όταν αποκεντρώνονται, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν και αντίστοιχοι πόροι και μάλιστα με έναν τρόπο αυτοματοποιημένο. Είπατε για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.
διαβαδόδηση των κομμάτων είναι μια αυτοματοποιημένη πλέον διαδικασία. Δεν ξέρω αν γίνεται μία ή δύο φορές το χρόνο, αλλά είναι με συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία εκταμιεύονται τα χρήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο παράδειγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το Υπουργείο έχει μεταφέρει την ευθύνη αυτή προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή στην περιφέρεια και στο Δήμο Ηρακλείου, να πω ότι όσες διέρχονται από τον αστικό ιστό κομμάτι της συντήρησής τους το έχουν και οι ίδιοι Δήμοι, έπρεπε ταυτόχρονα να μεταφέρεται, όπως καταλαβαίνετε, και αντίστοιχοι πόροι, έτσι ώστε να μπορεί να σηκώσει τη συντήρηση αυτών των γεφυρών. Εγώ το καταλαβαίνω. Δείτε τώρα ότι, γιατί βλέπουμε όλοι το χάλι, ας πούμε, που βρίσκεται ο ΒΟΑΚ σε επίπεδο δηλαδή συντήρησης του υπάρχοντος ΒΟΑΚ, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για το... Το υπάρχοντος ΒΟΑΚ είναι σε μια κατάσταση, βλέπετε, άκοπα τα δέντρα, κακή ασφαλτόστρωση, όλα αυτά φανταστείτε ότι είναι στην ευθύνη της, της περιφέρειας. Δηλαδή, στην ουσία τώρα το Υπουργείο έχει απολέσει την αρμοδιότητά του ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, ας πούμε, για το ΒΟΑΚ, θα φτιάξω μόνο τον καινούριο ΒΟΑΚ, θα χρηματοδοτήσω τον καινούριο ΒΟΑΚ, και την ίδια στιγμή έχει αφήσει στην τύχη του τον παλιό. Και είναι το γνωστό, όταν πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, αφήνουμε το παλιό να μαραζώνει. Το ίδιο συμβαίνει, αν δείτε, και στο αεροδρόμιο, ας πούμε, στο Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο καταραίουν τα πάντα, με το πρόσχημα ότι φτιάχνουμε ένα καινούργιο αεροδρόμιο και δεν βρίσκονται, ας πούμε, 10 και 20.000 ευρώ. Θα μιλήσουν τον κύριο Πουτιάκα, θα σας ενημερώσει. Έχουμε να λέμε και να φέρνουμε μπροστά μας πάρα πολλά παραδείγματα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το καλοκαίρι, ας πούμε, τους καλοκαιρινούς μήνες, και δεν υπάρχουν 10 ή 20.000 ευρώ να γίνουν έκτακτες. Εντάξει, θα έχουμε και πάλι την επίκληση της γραφειοκρατίας. Στο τέλος θα κάνουμε λιτανίες να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία. Νομίζω ότι επίσης πήρατε μια απάντηση η οποία είναι για γέλια και για κλάματα από τον αρμόδιο υφυπουργό, ότι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι, γιατί για άλλη μια φορά ακούσατε και στο πρόσφατο παρελθόν τα ίδια έλεγε ο αρμόδιος υφυπουργός. Καλά, ότι επειδή υπάρχει τον μπερδεμένο ιδιοκτησιακό, γι' αυτό καθυστερούν τα πάντα όλα να πάνε μπροστά στο Αρκαλοχώρι με τις αποζημιώσεις. Εκεί πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα η περίπτωση αυτή. Καταρχήν ο υπουργός ήρθε και συντονιδώς διάβαζε ένα απόσπασμα που είχε γράψει, το οποίο ήταν το ίδιο που είχε απαντήσει στον κύριο Σιδηχάκη πριν από 20 μέρες. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά δηλαδή είναι σε πλήρη παρέτηση κυβέρνηση από την υπόθεση του Αρκαλοχωρίου. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Εν ολίγοις έρχεται στις ευθύνες στους πολίτες ότι δεν έχουν λύσει το ιδιοκτησιακό και τα κληρονομικά τους, και γι' αυτό δεν προχωρούν οι άδειες. Έχουν γίνει 8.000 αιτήσεις, έχουν προχωρήσει 41 άδειες. Στην απάντηση που όχι, τώρα μας δίνεται είδηση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Από τις 2.000 που είχαν κατατεθεί, είχαμε μείνει στις 29. Εφόσον εσείς το πήγατε στο 41, είναι είδηση. Υπάρχει αύξηση. Ότι είναι 46 τελικά. Α, 46. Αλλά πήρα τηλέφωνο εγώ και είναι 41 τελικά. Τέλος πάντων, 41. Μάλιστα. 46. Δόξα να έχει ο Θεός. Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν μπορείτε να λύσει, όπως σε όλη τη χώρα, υπάρχουν ιδιοκτησιακά και κληρονομικά. Κανένας όταν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία εκταμίευσης, ας πούμε, των χρημάτων, κανένας δεν πρόκειται να πάει να λύσει τα ιδιοκτησιακά ή τα κληρονομικά, τα οποία όντως είναι μπερδεμένα, έτσι ώστε να εκταμιεύσει χρήματα, όταν ξέρει ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονίζουσα, ότι μπορεί να απορριφθεί, ότι χίλια δυο. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορη αυτή η διαδικασία, να μπορεί δηλαδή ο κόσμος με πολύ μεγάλη ευκολία, ας πούμε, να εκταμιεύσει τα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να τακτοποιήσει γρήγορα και το ιδιοκτησιακό και το κληρονομικό. Κανένας δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία τώρα να φτιάξει για ένα κτίριο τόσο σύνθετα πράγματα, στο οποίο κανένας δεν ξέρει αν θα εκταμιευθούν τα χρήματα ή όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα κομμάτι σχετικά με την ταχύτητα δηλαδή έκδοσης αδειών. Να πω μόνο ότι στην Αθήνα είχαμε αντίστοιχο αριθμό φακέλων, το 99 στο σεισμό, και διορίστηκαν 300 μηχανικοί. Στο Ηράκλειο έχουν διοριστεί 17 μόνο, και η διαδικασία προχωράει με τους ρυθμούς με τους οποίους προχωράει.
Αν εγώ, η δική μου άποψη και έχω καταλήξει σε αυτό, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι αποτελεσματική, για μένα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, ένα bypass στη γραφειοκρατία με, μια fast track διαδικασία, η οποία θα εμπλέκει τους ιδιώτες μηχανικούς, όπως κάνουμε σήμερα στις κανονικές άδειες, όπου ο ιδιώτης μηχανικός με ευθύνη του βάζει την υπογραφή του και βγαίνει η άδεια του κτηρίου. Οι προτάσεις έχουν γίνει από το τεχνικό επιμελητηρίο, όπως επίσης και από τους αρμόδιους φορείς, αλλά δυστυχώς σου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντε, κύριε Παρασίδη. Το δεύτερο που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά σας λέω ότι ήταν μια ντροπιαστική στιγμή για τη Βουλή, δηλαδή συνολικά, να έρθει ένας υπουργός και να μην απαντάει ή να απαντάει τέλος πάντων με τέτοια περιφρόνηση απέναντι στους πολίτες και στους βουλευτές προφανώς. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πει και το έχει υποσχεθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ότι πρέπει να γίνει ένα master plan για την περιοχή. Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για την περιοχή. Το υποσχέθηκε το Σεπτέμβριο του 2021. Εμείς αυτό που λέμε δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι κάτι τυχαίο. Έχει προβλεφθεί σε νομοθεσία, την οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει, το 46-45-2019, όπου μιλάει για ειδικά προγράμματα μετά από φυσικές καταστροφές. Να πω μόνο ότι όταν το είπα, είπε το συγκεκριμένο άρθρο για το συγκεκριμένο νόμο του κ. Υπουργού, έκανε, δηλαδή η αντίδρασή του, κατάλαβα ότι δεν γνώριζε την νομοθεσία. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά προβλημάτων που αν δεν φτιαχτεί ένα πλαίσιο, δηλαδή ένα συνολικό πρόγραμμα, ένα master plan στο οποίο να ενταχθούν αυτά τα δεκάδες προβλήματα που έχουν ανακύψει, από τις άδειες, από τους πληστηριασμούς που γίνονται, από τις καταρχές στο λογαριασμό, από το προχθές ήμουν, ας πούμε, σε ένα οικισμό ο οποίος είναι παραδοσιακό και πρέπει να επικρατήσουν διαφορετικοί τρόποι ανακατασκευής των κτισμάτων από αυτούς που θα είναι στην υπόλοιπη περιοχή. Όλα αυτά πρέπει να περιγραφούν σε ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο να είναι ειδικό για την περιοχή. Και μάλιστα αυτό έχει προβλεφθεί, ξαναλέω, σε νομοθεσία, και μάλιστα αυτή η πρακτική δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, γιατί 24 περιοχές σε όλη τη χώρα μετά τις φυσικές καταστροφές έχουν υποστεί την ίδια κατάσταση. Βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Άρα θα ήταν και μια πολύ καλή πρακτική να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Όμως ο Υπουργός δεν το γνώριζε και μάλιστα παρέπεμψε, ακούστε αυτό το τελευταίο, παρέπεμψε σε μια μελέτη. Μάλιστα μου είπε ότι γιατί λέτε δεν υπάρχει ειδικό σχέδιο. Έχουμε αναθέσει το οικονομικό επιμελητήριο μελέτη για την αναπτυξιακή για την περιοχή. Και όταν ρώτησα γιατί δεν το γνώριζα, ας πούμε, και εγώ το ποσό της μελέτης, το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η μελέτη, είχα ακούσει αυτή τη μελέτη, αλλά δεν είχα αξιολογήσει όσο έπρεπε. Όταν λοιπόν στη Βουλή μέσα μου ανέφερε τη συγκεκριμένη μελέτη, να σας πω, ξέρετε πόσο ήταν το ύψος της μελέτης αυτής? 15.000 ευρώ με το οικονομικό επιμελητήριο. Εκ των οποίων, από τα 15.000 ευρώ, το ίδιο το οικονομικό, σαν επιμελητήριο δηλαδή, θα πάρει τα 9.000 και 6.000 ευρώ θα πάρουν οι μηχανικοί που θα το σχηματίσουν. Αυτά είναι τραγέλαφος. Ουσιαστικά με 6.000 ευρώ μας λέει ότι θα φτιάξει master plan για την περιοχή στην οποία θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Κύριε Παρασύρη, μείνετε εκεί, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.